Αυτή είναι η Κλαούντια από το Μιλάνο. Αναπληρώνει μια γραμματεία που έχει άδεια μητρότητας. Ο Μάρεκ είναι Πολωνός. Ολοκληρώνει μια τοποθέτηση διάρκειας 3 εβδομάδων για τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Άντριος στο Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να δουλεύει σε ένα εργοτάξιο πριν από μερικούς μήνες μετά από μεγάλο διάστημα ανεργίας. Αυτοί οι τρεις Ευρωπαίοι έχουν ένα πράγμα κοινό. Είναι προσωρινά απασχολούμενοι. Σήμερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται με αυτό το ευέλικτο καθεστώς απασχόλησης. Η Κλαούντια, ο Μάρεκ και ο Άντριου ανησυχούν επίσης για το ίδιο πράγμα. Μπορεί να τους ζητηθεί να εργαστούν υπό λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες από ό,τι αν είχαν προσληφθεί απευθείας από τις εταιρείες για να κάνουν την ίδια δουλειά. Η απάντηση είναι όχι. Ένας ευρωπαϊκός νόμος που προστατεύει τους προσωρινά απασχολούμενους τους δίνει κατά κανόνα το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Τους δίνει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους συναδέλφους τους που προσλαμβάνονται απευθείας από τις εταιρείες. Αυτό ισχύει για τις αποδοχές, τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, τα διαλύματα, τις περιόδους ανάπαυσης, τις διακοπές και τα μέτρα κατά των διακρίσεων. Οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν τις ίδιες ανάγκες με οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο. Γι' αυτό πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις συλλογικές εγκαταστάσεις όπως κηλικία, παιδική σταθμή και μεταφορικά μέσα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους συναδέλφους τους. Η πρόσβασή τους στην κατάρτιση πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Πρέπει επίσης να δίνεται στους προσωρινά απασχολούμενους η ευκαιρία να βρουν μόνιμη απασχόληση. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται για οποιασδήποτε καινές θέσεις εργασίας στην εταιρεία ή στην οργάνωση όπου εργάζονται. Σε μερικές χώρες, τις διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων τις κάνουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η γενική προστασία. Και φυσικά, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τους δικούς της νόμους. Αυτό που κάνει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προσδιορίζει τα κοινά δικαιώματα που πρέπει να εφαρμόζονται. Καλύτερη προστασία για τους προσωρινά απασχολούμενους, μεγαλύτερη ευελιξία για τις εταιρείες.